Που θα συναντήσουμε την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η χαρά είναι δικιά μας. Βρίσκεστε στο ΙΤΕ να πούμε για τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται για τα 40 χρόνια ΙΤΕ, τιμώντας τη γυναίκα στην έρευνα. Και ξέρετε, πάντα όταν μιλάμε για την γυναίκα με μια ισχυρή γυναικεία προσωπικότητα, η χαρά μας είναι διπλή. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εκδήλωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι μόλις τώρα αποδεσμεύσαμε τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, οπότε ξέρετε και εσείς, και λόγω της ημέρας και της κινητοποίησης της οποίας έχουν, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για να δούμε αν έχουμε και κάποιες εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει και με τα αιτήματά τους. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο με αφορμή την εκδήλωση του ΙΤΕ για τα 40 χρόνια, τιμώντας τις γυναίκες που συμμετέχουν στην έρευνα. Και είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο, γιατί η Επιτροπή Ισότητας του ΙΤΕ κάνει αυτή την εκδήλωση και βγάζει μπροστά πρακτικά τις γυναίκες στην έρευνα. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να συζητάμε για τις γυναίκες παντού, για τις γυναίκες σε κάθε επάγγελμα. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τα κορίτσια και τις γυναίκες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να κυνηγήσουν τα ταλέντα τους και να, η ενασχόλησή τους να έχει να κάνει με αυτό που αγαπάνε, με αυτό που θέλουν, με αυτό που έχουν σπουδάσει. Και είναι πολύ σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας. Σε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς που αναφερθήκατε, είναι γνωστό το πρόβλημα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και κυρίως από την Υπουργό, από τη Σοφία τη Ζαχαράκη, για να δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτές τις μέρες ήδη από το Υπουργείο μας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των πληρωμών και μέχρι αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα και με τους παιδικούς σταθμούς. Άρα το αίτημά τους, τουλάχιστον στο ένα σκέλος, ό,τι έχει να κάνει με τις ανεξόφλητες οφειλές, είναι ότι μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας κάποιες από αυτές τις οφειλές θα έχουν τρέξει, Υπουργέ μου. Έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Θα έχουν πληρωθεί, θα έχουν καταβληθεί. Ακριβώς. Τώρα, κυρία Κεφάλα, να περάσουμε λίγο και στα κυβερνητικά μέτρα για το φλέγον θέμα της εξάλληψης της βίας. Είναι και στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Ναι. Είμαστε στο μήνα της βίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας των γυναικών, την 25η Νοεμβρίου. Και πραγματικά είναι σημαντικό κάθε φορά και μέσα από τη δυνατότητα που μας δίνεται τα μέσα ενημέρωσης να υπενθυμίζουμε τις δομές που έχει το κράτος για αυτές τις γυναίκες θύματα βίας, γιατί σίγουρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι καινούριο, έρχεται από μακριά και εξακολουθεί να υπάρχει και στις μέρες μας. Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι γυναίκες πια καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά, ότι ανοίγουν στόματα, ότι σπάει ο κύκλος της σιωπής. Και βέβαια θα πρέπει να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τις γυναίκες θύματα με δράσεις, με ενημέρωση, με ευαισθητοποίηση, να πάνε να καταγγέλουν αυτό που τους συμβαίνει. Η πολιτεία έχει τις δομές, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει αυτές τις γυναίκες με τα 44 συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και του ΚΕΘΗ σε ολόκληρη τη χώρα, ένα εκ των οποίων και στο Ηράκλειο, με τους 20 ξενώνες φιλοξενίας, με τη γραμμή SOS 15900 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και όπου μπορούν γυναίκες θύματα βίας να ζητούν βοήθεια, αλλά όχι μόνο θύματα, και κάποιος άλλος που αντιλαμβάνεται ότι στη γειτονιά του, στο περιβάλλον του, υπάρχει ένα περιστατικό κακοποίησης, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια για το διπλανό του και να ζητήσει οδηγίες. Μπαίνει και το κουμπί πανικού, κυρία Κεφάλα, σε λειτουργία και στην Κρήτη, έτσι. Βλέπα στο Δελτίο Ειδήσεων της Κρήτης έχουμε σχετικές δηλώσεις. Έχουμε και σε συνεργασία. Ναι. Έχουμε και σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Γιάννη Οικονόμου τα 18 τμήματα, ήδη από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα 18 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, ένα εκ των οποίων και στην πόλη σας. Και σίγουρα το κουμπί πανικού, το panic button, το οποίο είναι σε πιλωτική εφαρμογή μέχρι τώρα από τον περασμένο Μάρτιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το έχουν εγκαταστήσει 789 γυναίκες και έχει πατηθεί το κουμπί πάνω από 120 φορές.
κανένα από αυτά τα περιστατικά που κάλεσαν βοήθεια την κρίσιμη ώρα, την ώρα που κινδύνευαν, δεν είχε τραγική κατάληξη. Θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει τεχνολογία και φυσικά μια δωρεά του Ιδρύματος Vodafone προς την ελληνική κοινωνία, προς την ελληνική πολιτεία, αλλά ευρύτερα προς την ελληνική κοινωνία, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά βοηθά την ελληνική κοινωνία και τις γυναίκες θύματα βίας. Όταν νιώθουν απειλή, όταν νιώθουν ότι κινδυνεύει η ζωή τους, να πατήσουν ένα κουμπί χωρίς να τους καταλάβει ο θήτης και να πάει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στην ελληνική αστυνομία και να πάει αμέσως η άμεση δράση εκεί να τις βοηθήσει και να τις απομακρύνει από το κακοποιητικό περιβάλλον. Θέλω να πω ότι η αντιμετώπιση της βίας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει από την πρώτη θητεία και κινείται σε τρεις άξονες. Η πρώτη είναι η ενίσχυση των θυμάτων με όλους αυτούς τους τρόπους που σας ανέφερα, με τις δομές υποστήριξης, με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και με πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης πρώην ΟΑΕΔ, όπου θέλουμε να στηρίξουμε και οικονομικά τις γυναίκες να σταθούν στα πόδια τους και να στηρίξουν και τα παιδιά τους, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και παιδιά σε αυτό το κομμάτι. Και να ξανακερδίσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Δεύτερον, με την αυστηροποίηση των ποινών για τους θύτες, με την αλλαγή του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας ήδη από την πρώτη θητεία και τώρα έρχεται και νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο αυστηροποιεί ακόμη τις ποινές και για απόπειρα βιασμού στα 20 χρόνια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να αποτρέψουμε τους θύτες από τέτοιες συμπεριφορές. Και τρίτον, βέβαια, στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση, στην αφύπνιση της κοινωνίας. Πραγματικά χρειάζεται σε αυτό το κομμάτι η αφύπνιση ολόκληρης της κοινωνίας, γιατί αφορά όλους μας η βία. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, δεν είναι ένας πόλεμος μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν είναι ένας πόλεμος μεταξύ των φύλων, είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός στην ισότητα, και θα πρέπει να μάθουμε όλοι να σεβόμαστε πού τελειώνει το δικό μας δικαίωμα και πού ξεκινά το δικαίωμα του άλλου. Και βέβαια με τα σχολεία, πρόληψη στα σχολεία, με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου από μικρές τάξεις των σχολείων έχουμε ξεκινήσει να διδάσκουμε τους μαθητές και να διαμορφώνουμε χαρακτήρες οι οποίοι πραγματικά θα έχουν μηδενική ανοχή στη βία, όπου θα σέβονται τον διπλανό τους ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας ή αν είναι άτομο με αναπηρία. Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί ξέρω ότι χρειάστηκε να βγείτε από το χώρο της εκδήλωσης για να δώσετε το παρόν στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.